Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Ελικαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Αμήν, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριε και επικαλείστε το όνομα του Άγιον Αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Πάντοτε έθνη και γλώσσα άρμη και το ονόματι Κύριου, μην άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίω γεννητό αυτού και σταυμαστήν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως παρθένος φρονίμη και αδιάφθορος, κατοικήθης ως Υιός το ζωοδότη Χριστό, και προσχέρον τη φλιδίν εμφρόνων έλλειπες, όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνάς, εξέλαμψα σε Euphrosynē, και του βελίαρ τα κέντρα, τη πολιτεία σου απίβλινα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και Υι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εις εμ. Χαίρε αχήμαστε λίμιν και απειρόγαμε η τέκουσα εν σαρκή των ποιητή σου και Θεών πρεσβεύουσα μη ελείπεις υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε να τη λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερβλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και εκ παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ίσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και Υι και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το πλούτο των φθαρτών και πνηστήρος, το φίλτρον και πάσιν ηλικίν η διπάθεια μήτερ φρόνος κατατελέλλοντας, ως τροθήσε το έρωτη του Κυρίου σου ως ακλινός, επομένη βίου Κρήτονος, αυτής λαμπάς Euphrosynē's, λαμπρός αριστεύσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντων εκλεκτή και πασών ανωτέρα, ως μήτυρ του Θεού και πηγή ευσλαχνίας, σλαχνίστη διπανάμω με επέμπητο ηκέτη σου, και θεράπευσον την κακοθύσαν ψυχή μου, τες του δράκοντος επιβουλές και ενέδρες και σώσον με δέσποινα. Αγνία η κλάμπουσα και αρετό καλονές, Κυρίω με μνήστευτε καθαρωτάτε ψυχή και ίσχυσες άριστα όθεν προς αθανάτους με τετέθη νυμφώνας, βλέπουσα του νυμφίου την υπέρωτον δόξα, σοι Euphrosynē παρθένων αγλάισμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και Υι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Των πάντων δεσπόζοντα και προαιώνων θεών, συνέλαβες άχαντε διχαφθοράς και τροπής και τούτων γεγένικας, ένατι υποστάση και διπλούν τη ουσία, μη δόλος εν τη κενώση του Πέτρος
Θεός αποστάντα, ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών. Προσύνης πρόξενος, ημιν επέστη η Αγία μνήμη σου, το ένα ρέτο σου ζωή πνευματικός, κατεφρένουσα μητέρος ιέτους εμακαρίζοντας. Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εγκαστρό σου πρόησης εσαρκωμένος, ο της δόξης ήλιος, της θεότητος αυγές, κατά λαμπρίνων πανάχαντε, τους θεοτόκων ορθώς εκηρύττοντα. Λέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμε. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επί σας, όπως θα δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσε το κρίνεστε σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθηκε να αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρεν ήθιαν γάπησας τα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλίας και Euphρόσυνη αγαλιάσονται ως έτσι ταπεινωμένα. Απόσεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψα. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτησου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μην αντανέλεις απαιμώ. Απόδον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στηριξώ με. Διδάξα νόμου σα οδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδωκα ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένη, καρδία σε τριμμένο και τεταπεινωμένο. Ο Θεός ούκαξου δεν όσοι. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σιώ και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσε επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και λέησον ημάς. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν, ο Τρισαγίες εν φωνές υμνούμενος υποφρικτών στρατιών και συνόδα δείξας τους ρωτούς δοξάζυνσε και νυν αυτός την βλάσφημον ανατρέπων προστίκην του Τρισαγίου εξαίσεων έθου του παιδός αρπαγήν και φωνή. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν σύντον Θεών από ψυχής επόθησας και εμνηστεύθης αυτό κοσμικών μνηστήρα και σαρκός ευπάθειαν και πλούτων των επίκυρων και τρυφήν και την δόξαν καταλοιπούσα πανέφημε και ασκητικών βίων ζήσεσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εφορωτά τη γη καθάπερ πέφυνας, εκατοστεύοντα καρπών από δούσα Euphrosynē πάνσε με και γάρεν τη καρδία σου δεξαμένη προθήμως τη συμβουλήν την σωτήριον εν εγκίνης έργων εσπούδασας. Και νυν και έγκες τους αιώνας τρανών, να μην ρίσες οι θείων προφητών, επόμενοι καθομολόγησαν τον του Θεού λόγων σάρκα προσλαβόμενων, οι θεοφόροι μάρτυρες, εξαγράν του Παρθένου, ειν θεοτόκων δοξάζομεν, άσμασιν αεί μακαρίζοντες. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Από σοφών και συνετών αποκρύψας τα βάθη μυστηρίων σου και αποκαλύψας νηπίης, ταύτα θαυμαστός νηπίο εκαλύπτης νυν αρθέμβιεν εφέλες, μέλος αυτός των Τρισάγιων. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Της εμπαθίας δυσιδή χιτώνα εκδυσαμένη, εν σοφία την στολήν εν ευήσω απαθίας εν Χριστώ μέσων ανδρών, απίστρεψας, ασκητικός βιούσα και σκεπτωμένη τη χάρη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της εγκρατείας χαλινό της αγαθέκτους ωρέξης, της σαρκός αναχαιτίζουσα μήτερ προς τον δρόμον των καλών της ιεράς ασκήσεως, την καρδίαν την σύνυχες εφορουθούσαν απρόσκοπτα και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν απειρογάμος του Θεού των Λόγων, ο Θεοτόκε απεγέννησας, εκ σου σαρκωθέντα όλοι οι μάρτυρες Θεών ανδρείως ομολόγησαν ως στρατιώτε τούτου στεφανείτε γενόμενοι. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Οικονομών προς το συμφέροντα πάντα σωτήρ και παιδεύων, πάντας προς διόρθωσιν και των κακών πάντων αποχήν, και τα νυν συνήθως σεισμό την υγιήν συνετάραξας βλασίμους ανατρέπων, δόξας αιρετιζόντων και διδάσκων ως θέμης δοξάζεψε.
Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, ασκητικήν πανέστραν ίνι σας χέρουσα Εφροσύνη, ανδρών μέσων μένουσα και θανατούσα τα συμπαθείς, της αρκός ωρέξης, το πόθωτο του δεσπότου σου, διότις αθανάτου κατοικίας και δόξης, ηξιώθης λαβούσα τον στέφανο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι του στεναγμούς των σών δακρύων προσφέρουσα, ως περεμήρα, μήτερ το δεσπότη σου, την ευωδία την παραυτού, την το χαρισμάτων των θεϊκών αδαπήλυφας, διών ευωδιάστης και διέπνευσας πάση την οσμήν των θαυμάτων θεόπνευστε. Και νυν και αίγιες τους αιώνας των αιώνα, μην όπλων Χριστέ, την σε τεκούσαν πανάμωμον και κτημένη πλάνη, σε τροπόσαντο, τας μηχανάς μάρτυρε σοφή και τας των τυράννων θοπίας σαφώς διέλυσαν και νυν στεφανηφόροι δεδειγμένοι, βοώσει τη δυνάμη σου, δόξα φιλάνθρωπε. Οσία του Θεού πρέσβερ ημών, πρωτυπών των δικαίων, την εν τη Δευτέρα Χριστέ παρουσία σου, υπαντή φρικώδη, εν εφέλες και νυν την εξαίσιον αρπαγήν εργάσαντι του παιδός διού διδάσκης, το τρισάγιον μέλλον ορθότομον. Οσία του Θεού πρέσβερ ημών, της εν θέη σου έργης, έδισε στην κλίση σου, επαληθεύουσαν ως γαρλίθος όφθης πολυτίμητος, Σμάραγδος ένδοξε, διαλάμπων μέσων των ιερών ανδρών, παρθένε τη λαμπρότητα της καθαρότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Εφροσύνη, την Θείαν έσχισεν καρδία σου ευρενωμένη αΐ, εν τες του Κυρίου διατάγμαση ή συντριφίσασα πολιτείαν ίσχυς, την ακφρανή και παναλουίαν Εφροσύνη παρθένε Θεόνιφη, και νύν και εις τον αστροναμήν, αλήθειο Θεοτόκον πάντες επιγνώντες αμάρτυρες ένδοξε, τον εξουτεχθέντα Θεόν λόγων ειδότες εκήρυξαν προς την αμαρτίαν, νεανικός μέχρι θανάτου ανθιστάμενη κόρη πανήμητα. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, συνένισας μεν την υγιήν και βλέμματι, συνετάραξας καρδίας δε των βρωτών, κλονίσας εσάλευσας δεινός βλασφημούντων σε, αλλά ανακαλέσω συμπαθώς άφθη στο σύντριμα. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, ωραία νύμφη Χριστού, εδείχθης και περιδέξεως το κάλι των αρετών, σε αυτήν κοσμήσας Εφροσύνη πάνσεμνε, διό και παστάδος ουρανίου κατηξίωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μαράνασα της αρκός τα θηριώδη ορμήματα, τον έρωτα της Χριστού, αγάπης λαμπρότερον έσχες, διανάπτοντα και φωτίζοντά σου την ψυχήν τα αισθητήρια. Και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνα μην, νευρούμενοι δε σεξού, εκπεμπωμένες δυνάμες, είναι οι αθλοφόροι Χριστέ, νομίμως ενήθλησαν την αγνήν μητέραν σου, ανυμλογούντες απορρίτως εκοιήσασαν. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, εχθρούς ματαιόφρονας, νηπιοφρόνας, επαρορχίζοντας και δεινός, βλασιμούντας προς την κοινόθω της Τρισαγίας Φωνής Διανυπίου, φωνής νυν διέλεγξας, επιστηρίξας πιστούς εν ξένης θέρας. Ιωσία του Θεπρέης Μπεριμών, Θεό προσανέθηκα στην της καρδίας σου πάσαν έφεση, αυτόν στέργουσα πίστη, αυτόν ζητούσα και ανοιχνεύουσα των προσταγμάτων αυτού της σωτήριων, νομοθεσίαν σε μνή, δίης εφεύρε ζωήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νηστείες, δεήσεις, κληρογίες και χαυμενίες σε μνή. Εκλεπτίνα σα άρκα των όναν ύψο προ τον κτίση σου, ο ενυφεύθη, ον και επόθησα, που κατετρίψα νυν τη ωραιότητα. Και νυν και ει τον αστυνομή, υπάρχουσα δέσπινα καθαρότερα πάση κτίση, υπεδέξουν λόγων εξουαρίτω, αποτυκτώμενων αν οι γενναίοι υποθήσαντε μάρτυρε των βασάνων πειρά, ενεκαρτέρισαν. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, επί το πύργο πάλε μεν τη χαλάνη συνέχεια γλώσσα των κακό, ομονοούντων Κύριε και νύνε στη λίτευσα στα γλωσσαλγία των δισεβών, επί βλασφημία συμφωνούντων αθέσμο, εν γλώσση ψελιζούσι, εθερίου αρθέντος νηπίου παραδόξεως εις θαύμος των ορόντων. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, ασκητικής παλέσμαση, των εχθρών κατεπάτησας και η γαλιάς της, αληθώς το πνεύματι εντεύθυνα ίδιος, σε Εφροσύνη πάνσε μνε κόρη, υπεδέχτη τα βραβεία της νίκης κατέχουσαν, σε πίστη τον σωτήρα βοώσαν λαός υπεριψούτες πάντα στους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μέσων ανδρών κατόκισε στην αγνίαν φυλάτουσα και συντηρουμένοι μηχανές του όφεως, απίμονα κράδαντος του Θεού σε σκεπάζοντος και διατηρούντος τη οικία δυνάμη και πάση προδεικνύοντος της ψυχής σου την έγλυν και γνώμην και ανδρίαν Θεόφρον Εφροσύνη. Και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν, νέωνος βρέφος τέτοκας τον Πατρί και το Πνεύματι, άχρανδε παρθένε συμφιός νοούμενων Χριστών των Θεών ημώνων οι γενναίοι μάρτυρες, καθομολογούντες ιερός εν αθλούσι, μεθόν σε Παναγία μακαρίζωση πίστη, λαοί φιλέ και γλώσσα εις πάντας τους αιώνας. Οσία του Θεού πρέσβερ ημών, εξαίσθη επί ξένο και φοβερότερα αστεία των ίντελες στέντη γη και ουρανός, ότι προς εθέρειον αρπαγήν από λαού Θεόφρονος, τον ήπιον ήρθε το την οδύν με μισταγωγημένον του τρισαγίου μέλους, δύο αθάνατος ημνείται Θεός.
οσία του Θεού πρέσβευμον, εξπάσασε ηλίως βιωτικής ενηφίως ως όσε Euphrosynē σεμνή, εις την στεράν πέτρα προσταγμάτων εαυτού έστησε και κατεύθυνε έστω τα διευθύνοντα προφανώς εις πράξην εν αρέτου και σεμνής πολιτείας και κατεσκήνωσιν εις θείας αυλάς. Δόξα Πατρί Κύριο και για Πνεύματι ασκήσεως τον δρόμο των ευκλαίη, δια νήσεις ασθένη του Πνεύματος και σε αυτήν τέμενος ελέσσεται εικόν την Euphrosynē ήλυφα στην δυναικήτα και καθαρά του κάλου στον Ιγείο ΑΗ κατά τρυφός ο Euphrosynē παμακάριστα. Και νύν και Αίγιος αιώνας των αιώνα, αμήν. Ως ήλιος η μνήμη των αθλητών τους πιστούς περιλάμβει τη θαύμαση, ο γαρεξού άχραντε παρθένε τεχτής Θεός, όνευσε βως εγύριξεν, τούτους κατελάμπρεν εμφανώς δοξάζοντος εν πίστη. Αυτού την παρουσίαν τε τιμικότας ως υπέσχετο. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, Κυρία ελέησον, ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, υπεραγία Θεότο και σώσου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το του φίλεως γάβλων επί νευρώσασα, ουρανίες επίσην μέσων κατοκίσας, αντίστακτο λογισμό άντρων θεόπνευστε, τον της έβος τερνής την υποτά τους αθέσες παρθένε τέρες της πόνης και της αγρύπης μελέτες δύο εμπίστης εμακαρίζομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Αίγιε στους αιώνες των αιώνων να μην. Σε λιμένα και τείχος και καταφύγιον και ελπίδα και σκέπιν και προστασίαν θέρμην ευρικότες η πίστη προς εμπροστρέχομεν και εκπόντες εκτενός ανακράζομεν πίστος ελέησον Θεότο και τους επίσης υπεπιθώτας και των πτεσμάτων απάλλαξω. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, Ανδρεαγός όσον ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εκάρητη, της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα, την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλειπας και σε αυτήν ανέμιξας αναμέσων ανεδρών Παναίδημε, δια Χριστών γάλτων ημφίων σου, μνηστήρος προς χέρου κατεφρόνησας. Μνηστήρος προς χέρου κατεφρόνησας. Εν Euphrosynē και θυμηδία τα σφιχά σε φρανθέντες, αναστόμεν σπουδή ακούσε λόγων παράδοξων. Υπερβαίνει γαρένι εν πάσαν το διήγημα τούτο, και καταπλήτη ότι γινή εν μέσω ανδρών καταμένουσα, ενίκησε τον Βελίαρ και το πυρ κατεπάτησε των ηθονών και ούκε φλέχτη το σύνολον των Χριστών γάρ ποθούσα, η άσπυλος μυστήρος προς καίρου κατεφρόνησε. Προς καίρου κατεφρόνησε. Τη 25η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών, Euphrosynē's θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Το θύλι Κρήτης ανδρικός Euphrosynē και κρυπτά τον βλέποντα δεσπότην βλέπεις, η κάδα Euphrosynē κατά πέμπτη υπότμον υπέστη. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου. Τη αυτή η μέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού, ενή τελείται η εν το αέρι αρπαγή του παιδός. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθεί.
την αδιαφόρος θεολόγων δεχούσαν, την όντας θεότοκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνης την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των ξεραφίμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άπας γηγενής, κοιτάτο το πνεύματι λαμπαδοχούμενος, πανηγύριζε τότε αηλωνόν. Φύσης γεραίρουσα, την ιεραν πανηγύριν, της Θεομήτωρος και βοάτο χέρις μαμακάριστε, Θεότο και αγνή. Αξιονεστίνος αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφίμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπεραγία Θεοτόκεσου Σεμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσοντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σένουσε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Άρχοντα διέλαθες της εσχήνης και τούτων εν φιλοσόφος χήματι εν απέδειξασανον Παρθένος όσα την ψυχή και το σώμα γεγονάς ανηφρονήσει και πίστη Ευφροσύνη Ιωσία των Παρθένων καλονή μοναζούσον ωραιότη Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες εν θάδε και στη μανή το χωρίο κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ έκαι Θεέ μου παράλαβε μου το πνεύμα ο γλυκασμός των αγγέλων των θλιβωμένων η χαρά Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου χαιρίσε των αιωνίων βασάνο. Και σε μεσήτρι ανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εντάχει. Ισοπλοκότατε πίδιε και δωδεκάτη είχε πόλης, ηλίος θάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, ως γαλουχής τον δεσπότη. Yeah.
Εσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και γεννήθησα, Αυτός ενετήλατο και κτίστησα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριο εκ της γης δράκοντας σε πάση άφηση, πυρ γάλαζα χιών κρίστανος, πνεύμα καταιγίδος θα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και τα ταπεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτές γης. Νεανίσι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρω, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρα λαού αυτού, ύμνος πάσης σωσής αυτού, της Υιής Ισραήλ λαό εγγύζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφραθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσαντι αυτό, και η Ισιώνα γαλλιάσου επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού εχωρώ εν την πάνω, και ψαλτηρίω ψαλάτωσα αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραήσε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και αγαλλιάσκονται επί των κοιτών αυτό. Υψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτό και ροφέ δίστομοι εν τες εσύν αυτό. Του ποιήσε εκδίκησε τις έθεσες ελεγμούς εν τη λαή. Του θύσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους εδόξου αυτών εχειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσεν εν αυτό κρίμα έγραφτο, δόξα έστι, δόξα αύτη έστε πάση σωσής αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτός στερεώματι τη δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, την αλήθεια Euphrosynē επιποθήσασα, την τεθλιμένη τρίβων και στενής εφορεύτης, οσία Euphrosynē αγγελικός, την ζωήν διανύσασα, και νυν τον πόνο τριγώσα τες αμοιβάς, υπερεύχου των τιμώντων σε. Εν είτε αυτόν εν ηχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, αρενωθήσα την φρένα, άμα και σχήματι της πατρικής εστίας, λάθρα μητέρα πέστης, αγάπη τετρωμένη τη θεϊκή και ανδρείος ηγόνησε. Μέσον ανδρών Euphrosynē περηφάνος, τον βελίαρ κατεσχήνασα. Εν είτε αυτόν, εν την πάνω και χωρών,
ενείται αυτόν εν κορδές και οργάνω της αρέτης των αγώνα στέρος ανήσασα. Τόσο Πατρί εγνώστης εν το τέλειωσία και άπαντες εξέστησαν επίση και μεγάλωσε θαύμασαν πως Εφροσύνη καθήλες του πονηρού φιλοσόφος τα τεχνάσματα. Ενείται αυτόν εν κυμπάλης ευήχης, ενείται αυτόν εν κυμπάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, πεπικυλμένη παρέστης, τόσο νυμφή ο Χριστό και καθοραϊσμένη, αρετώντες ιδέες, Θεόφρον Εφροσύνη και παραυτού ευκλεώς δε θαυμάστοσε, ον εκδυσόπι δεόμεθα εκτένος του σωθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογήθως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον, διδαξών με, του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράδεινον το ελαιός σου, της γήνος που είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νικαία είχε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ως παρθένος φρονίμη και αδιάφθορος, κατοικήθης ως Υιός το ζωοδότη Χριστό, και προσχέρον την κλειδίν εμφρόνων έλλειπες, όθεν εν μέσω των ανδρών ως αμόλυντος αμνάς, εξέλαψας Εφροσύνη και του βελίαρ τα κέντρα, τη πολιτεία σου απίμπλυνα. Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνω τα ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθόμεν υπέρ
Πατρός και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, θεσίας των Αγίων του Θεού, εκκλησιών και επίσης των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και της ειρήνης του Πρεσβυτερίου της Εχριστώς, διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και της ειρήνης του Πρεσβυτερίου της Εχριστώς, διακονίας παντός του κλήρου και του Υπεραγία Θεοτού και σώσον ημών. Για αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητώσαι Κύριε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα σας ανταποδότης αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομίας, τον ιόμενο πάσα σαν όσου σου. Τον λυτρούμενο φοράς τη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώνταν εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού νεότη σου. Ποιόν ελεημός είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμο και πολύ έλεος. Ουκ εις τέλος ογκηθήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τα ανομία ημών επίσε ημί, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδω και ημί. Ότι κατά το ύψος ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχουσε η ανατολή από δυσμών, εμάκρυνα βημώντας ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ότι γούσες με. Άνθρωπος ο συμπόρτος ημέρε αυτού, ως η άθος του αγρού ούτως εξαθήσει, ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιο της φυλάς τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί εσύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτου και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Συμπλάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρχή. Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος
Θεός και σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθάτω επαρχόντες επί ους ανθρώπων, ουκ έσυ σωτηρία. Κολλάει. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριο το Θεόν αυτού. Το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της πεινώσης. Κύριος λείπε επιθεμένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς τους προσιλήτους. Ορφανό και χείρα αναλήψετε και οδόν αμαρτωλό να φανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς, Ιε Θεέ, θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπεροπλογημένης εν δόξα δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, εν τη βασιλεία σου μνήσθη τιμών Κύριε όταν έλθεν τη βασιλεία σου. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσει τη γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένη ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστει όταν ονειδήσως ημάς και διώκουσι και ύποσι παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και εμού. Χαίρετε και γαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νίκαια είτε εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσκεμι
και εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Ως παρθένος φρονίμη και ο διάφθορος, κατηγήθης ο Σίος το ζωοδότη Χριστό και προσκέρον την κλειδί νεφρόνος έλειπες, όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνός. Εξέλαμψα σε Εφροσύνη και του Βελίαρτα κέντρα την πολιτεία σου απίβλινα. Και προσπέρσομεν Χριστό, σώσον ημάς Ιεσαίου, ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλονταν σοι αλληλούια. Σώσον ημάς Ιεσαίου, ο εν αγίης θαύμαστος ψάλλονταν σοι αλληλούια. Παρθένος φρονίμη και αδιάφθορος, κατηγήθης ο Σίος το ζωοδότη Χριστό και προσκέρον την κλειδί νεφρόνος έλειπες, όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνάς, εξέλαμψα σε Εφροσύνη και του Βελίαρτα κέντρα, η πολιτεία σου απίμπλυνας. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλανθρώπε δόξαση. Μετεμορφώθης εν τώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου, καθώς η δύναντο λάμψον και η μύτη της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Ήσι δώρον διά με την Αγιόλεκτον, εγκομιάσω με πόθο λυκαβητού ενδρυμής και άφθον σε την εικόνα προσκυνήσω με κράζοντες χείου αρίσε και του όρου συγχυστά πως φόρε του πυλουσίου. Αμφωπιστός ουρανόθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, ως ουλιαίου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρίνα στον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεο. Υπερμάχος στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρεν ύφιαν ύφευτε. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή
εις την βοήθεια ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν, η προστατεύουσα αη Θεοτόκε των τιμώντων σε. Την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις. Ναι, δύναμις. Μας λογίζες το άνθρωπος ως υπηρέτες Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Οδε λοιπόν, ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρέθη. Εμεί δε εις ελάχισαν εστίν ή να εφημών.
ανακρίθω υπό ανθρωπίνης, εαυτό βάρου δεν εμ' αυτό συνείδα, αλλά συν αυτό. Ανακρίνω δεν γαρε μ' αυτό συνείδα, ο δε ανακρίνων με Κύριος εστί, ώστε μη προκαιρού τι κρίνεται, έως ανέλθει ο Κύριος και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Και τότε ο έπαινος γεννήσεται. Και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Εκ του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα Κύριε, δόξα. Το καιρό εκείνο ελάλησεν ο Ιησούς της όχλης και τις μαθητές αυτού λέγον, επί της Μωσέως καθέδρα εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντα ανουνών σαν ύποσιν ημιν τήρην, τηρείτε και πείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη πείτε. Λέγου σιγάρ και ουπιούσι, δεσμεύου σιγάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επί τη θέαση επί τους ώμους των ανθρώπων, το δε δακτύλο αυτόν ουθέλουσι, κινήσε αυτά πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι, προς το Θεαθήνε της ανθρώπης, πλατείνουσι δε τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Φιλούσιν τε την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων. Ραβί, ραβί! Ημείς δε μη κληθείτε ραβή, εις γαρεστήν ημών ο καθηγητής ο Χριστός, πάντες δε ημείς αδελφέστην, και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρεστήν ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γαρεστήν ημών ο καθηγητής ο Χριστός, ο δε μίζων ημών, έστε ημών διάκονος, ώστις δε υψώσιν εαυτόν ταπεινωθήσετε, και ως της ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσετε. Άκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ ελέον ζωής ειρήνης υγείας βοηθείας σωτηρίας επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτελούντων την ιεράν θεία λειτουργία μετά των οικείων αυτών και των παρακολουθούντων την ιεράν θεία λειτουργία ταύτη, τη δεόμεθα εκεί υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων προψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εντάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, έτι δε εκεί πέρα να πάυσας της τυχής,
του και κοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου και ανάπαυσον αυτόν, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αιωνίω η μνήμη αυτού. Έτι δεόμεθα και υπέρ το καρποφορούντο και καλλιεργούντον εν το Αγίο και πανσέπτον ότοτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστό του λόγου, το απεδεχομένο το παρασούμεγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστη κατοικούμενη του Κύριου, η πίστη υπέρ το κατοικουμένο δεηθόμενο, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικείς αυτού το λόγο της αληθείας, αποκαλύψε αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβω και διαφύλαξον αυτούς, ο Θεός της ηχάρητη, κατοικούμενη τα σκεφαλάσιμα, το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνημή δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μην τους των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Σοφία. Κύριε ελέησον. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη σε δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός συγχώρεσε με τον Παρτολό και ελεύθερο. Αμήν. Yeah.
Βασιλέα των όλων υποδεξόμενη.
ψευγών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών επιτρόπονται και συνδρομητών του ιερού ναού τούτου των ιερών παρεκκλησίων και των ιερών εικονοστασίων τούτων. Νηστή Κύριος ο Θεός, περιγείας και βοηθείας ενδυναμώσεως της δούλης του Θεού Κλιμεντίνης, νηστή Κύριος ο Θεός. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν την βουλήν ταχαίως πλήρωσον Κύριε, οδηγών ημάς προς εργασία των εντολών Σου. Νηστή Κύριος ο Θεός, κι υπέραν απαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου, που και την, το ιερό θείο μνημόσυνον επιτελού. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τις υποδιακονίες, παιδί μου, διακονίες. Τα καλά και συμφέροντα τα φυκέσιμα, ειρήνη τον κόσμο παρά την Κυρία της όμεθα των υπόλοιπων χρόνων της ζωής μας. Εν ειρήνη και μετά την εκτελέσει παρά την Κυρία της όμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ενώ δίναν υπέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογή επί του φοβερού βήματος του Χριστού της όμεθα, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσμήνης ημών θεωτόθων, Παρθένου Μαρίας με τα πάντα ζυγείων και μονέως αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Αμήνυση Κύριε. Δια των νυκτερμών του μονογενού σου Υιομεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύμα τη σου αγαπήσω μεν
αλλήλος, είναι εν ομονία, ομολογήσομε. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντοτε αοράτο. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούπιθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δειμά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ τον ουρανό και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέτατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό το εκ του Πατρός εφορευόμενο, το Σύμπατρι και Υιώσι προσκυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ ρε βάφτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιών. Ομή. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου πρόσκομεν, την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν Εζεώ. Χαρίς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και μετά το πνεύμα τόσο ανώσχομεν τας καρδίας. Αγίος, 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 Αγίος,
Πάντες που το έστει το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεση αμαρτιών. Αμήν. Κατά πάντα και δια πάντα. Σε ευνοούμε. Και ανέμα το λατρεία και παρακαλούμε σε Τον χέρα φύγει.
θώρος Θεόν λόγον τε πούσα. Την όντως Θεοτόκον σε Επισκόπου ημών ιερών ημών, μον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείων. Κύριε ελέησον. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσιμεν στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χαίρεστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρους ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε πηγή ελεήσον Κύριε ελεήσον Κύριε Αξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το πνεύμα τη σου. Ασκεφαλός ημών το Κυρίο κλείνομεν. Συγκύριε. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσιν συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων. Του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουσίας μητρός ημών Εφροσύνης, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Εφροσύνη ουσία μήτη ημών εγεννήθη εν Αλεξανδρία, κατά τα σημέρας του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, εν έτη 410. Ο πατήρ της ονόματι Παφνούτιος, ήτο εις εκ των πλουσιωτέρων και περηφανεστέρων ανδρών της Αλεξανδρίας, έζηδε μετά της γυναικός του εν πολύ αρετή και ευσεβία. Ούτι πριν αποκτήσουν την Εφροσύνη, ελυπούντο πολύ διότι δεν είχαν κληρονόμων και καθεκά στην εδέντου του Θεού με νηστείας, αγρυπνίας, ελεημοσύνας και άλλα όμοια να της δώσει τέκνο. Και η μένη γυνή προσήφιε το εις τον οίκον αυτόν μιμουμένη την πάλε άναν και έλεγε ταύτα δακρύουσα. Κύριε Σαβαώθ, εάν επιβλέψεις επί την δούλην σου και μη δώσεις τέκνον, υπόσχομαι να σου το αφιερώσω εις δώρον τέλειο. Ο δε Παφνούτιος μεταβαίνων εις τα ιερά φροντιστήρια, παρεκάλλει τους εναρέτους μοναχούς να δέονται του Θεού δι' αυτό. Ακούσας δε ούτως ότι εις εν μοναστήριον υπήρχε ενάρετος της και Άγιος γέρον έχουν προς τον Θεόν πολλήν την παρησίαν και βίου καθαρότητα, μετέβη εκεί και ασπασάμενος των ηγούμενων είπεν εις αυτόν. Επίβλεψον επ' εμέ τίμιε Πάτερ, είδε την ταπείνωσή μου διάλυσον τον έφος της αθυμίας μου δια του φωτός των προσευχών σου και δεήθητη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να μου δώσει τεκνογωνίαν, ότι εγώ και η γυνή μου πολλήν θλίψην έχομαι. Ταύτα υπόν με τα δακρύων, τον ελυπήθη ο Άγιος γέρον συμπαθός. Όθεν ποιήσας ευχήν πολλάκης προς Κύριον δι' αυτόν, επίκουσεν ο ελεήμων Θεός και συλλαβούσα γεννά θυγάτριον η γυνή του Παφνουτίου ωραιότατον. Έγινε τότε κοινή χαρά εις αυτόν τον οίκον και πολλή αγαλίασης και διότι έλυσε την λύπην αυτών και κατήφιαν και την ονόμασαν αυτήν Εφροσύνη. Την οποία ο Παφνούτιος ως καρπόν ευχής έτρεφε με αρετήν μάλλον παράμεσα αρχικά και πρόσκαιρα βρώματα και της ειρμήνευε τα ιερά γράμματα, νουθετών αυτήν καθεκάστην εις τας εντολάς του Κυρίου. Ήτης όσον ύφξανε εις την σωματικήν ηλικίαν, το σούτον επλήθαινε και εις την της ψυχής ωραιότητα. Όταν η Εφροσύνη έγινε 12 ετής, εκοιμήθη η μήτρη της, αυτή όμως ποθούσα των αληθήν ημφίων,
επεμελείτο το κάλος της αρετής. Οι δε τα σωματικά μόνα φρονούντες γείτονες, βλέποντες την του σώματος ωραιότητα, τα χρηστά ήθη την εφταξίαν αυτής και ευγένειαν εζήτησαν να συμπεθερεύσουν με τον Παφνούτιο. Ο δε υπεσχέθη αυτήν ενός μεγάλου και πλουσίου άρχοντος και ήξευρε μεν της κόρης την φιλόθεν γνώμη την οποίαν είχε να δουλέψει το δεσπότη Χριστό, όμως διότι ήτο ο συμπέθερος εξ ευγενών απεφάσισε το συνοικέσιον. Ο δε Κύριος, ο αληθής νυμφίος της κόρης, ζηλών εζήλωσε και αρπάσει αυτήν εκ μέσω αυτών εις βίων Κρήτωνα και πολιτείαν εις άγγελων καθοδήγησε και ακούσατε να λάβετε πολλήν αγαλίαση. Όταν έφτασε το 18ο έτος της ηλικίας της η Ευφροσύνη και ήθελε να τελέσουν τους γάμους, λαβών αυτήν ο πατήρ της απήλθεν εις το ρηθέν μοναστήριον, λέγον ταύτα προς τον ηγούμενο. Ιδού πάτερ Τίμιε, συμπαρουσιάζω τον καρπόν της εις ευχής και δεήσεως να της ευχηθείς, διότι την υπάνδρευσα και θα τη στείλω ταχαίως εις τον ημφίο της, και νουθέτησον αυτήν πώς να ευαρεστήσει το Θεό. Είπε λοιπόν αυτή ο ηγούμενος σωτήρια λόγια και ψυχοφελεί επί τρεις ημέρας ενώπιον του Παφνουτίου. Εν τούτο δε μεταξύ έβλεπεν η Ευφροσύνη την εφταξία των αδελφών και την ευλάβιαν εις τας ψαλμωδίας και προσευχάς και εταίρας υπηρεσίας του πνεύματος και έλεγε καθεαυτήν ταύτα. Όντως μακάρι οι άνθρωποι ήτινες διάγουσιν εις τη ζωήν ταύτην δια των Κύριων πολιτείαν εις άγγελων και μεταθάνατον πάλιν υπάγωση και αγάλλονται αιωνίως εις την βασιλείαν αυτού την ουράνια. Μετά τα τρεις ημέρας θέλοντος την αναχωρήσει του Παφνουτίου, προσέπεσεν η κόρη στους πόδας του ηγουμένου να την ευλογήσει. Αυτός δεν γνωρίζαν με τους διορατικούς οφθαλμούς της ψυχής του, τη γνώμη της κόρης έκαμνε την κατάλληλη ευχή λέγον. Ο Θεός τέκνον μου να οικονομήσει το συμφέρον της ψυχής σου, να σε στερεώσει στον φόβο του και να σε αξιώσει μετά των εκλεκτών αυτού της ουρανίου μακαριότητος. Δια των λόγων τούτων του ηγουμένου, ίναψεν εις την ψυχήν της έτι μάλλον ο θείος αίρος, επιστρέψασα δε εις την οικίαν της έλεγε καθεαυτήν. Μακάρι μισούνται στον πρόσκαιρον κόσμο και δουλεύονται στο Θεό δια την ψυχήν των, ότι πολλήν παρά αυτού την αμοιβή να απολαύσουσε. Μελετώσατε ταύτα διηνεκώς, δεν επιμελείτο πως ως να στολίσει και να καλοποιήσει το σώμα, ούτε καν με είδωρ θερμό να ανοίξει το πρόσωπο, αλλά μάλιστα με νηστείας και δάκρυα εφέδρυνε την ψυχή ωραιότητα. Όλα τις τα στολίδια, τα περιδέραια και βραχιόλια και ενώτια και δαχτυλίδια και πάντα των χρυσών και άργυρων διεμήρασε της πτωχής. Δεν εφόρει με ταξωτά ημάτια, αλλά τρίχυλα. Δεν συνομίλει με φιλοκόσμους και φιλιδόνους γυναίκας, ούτε πως ως ήθελε να ακούσει λόγια άσεμνα και άχρηστα παραμύθια. Αλλά μόνον όταν ήρθε το εις την οικίαν της πνευματικός η μοναχός, διελέγε του και οίκουε τα θεία διδάγματα. Ότε δε ποτέ είχον εορτήνει στο ηρημένο μοναστήριον και ετέλουν ηρημόσυνον των κτητόρων, εκάλεσαν και τον Παφνούτιον ως της απελθών, έμειναν εκεί τρεις ημέρες. Όθεν έβρεν άδειαν η Ευφροσύνη να εκτελέσει εκείνον το οποίον επόθη. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήρθεν εις την Αλεξάνδρεια, κατά θείαν οικονομίαν και πρόνοιαν, εις πνευματικός από την ασκήτην ενάρετον. Τούτον εκάλυσεν η Ευφροσύνη χάριν εξομολογήσεως και είπεν εις αυτόν όλων της των πόθων, τον οποίον είχε να απαρνηθεί τον κόσμο δια την αγάπη του Κυρίου ημών και τον ρώτησε πώς να πράξει σε αυτήν την περίσταση. Ο δε απεκρίθη. Γινός και σωθήκατερ ότι ο Κύριος λέγει στο Ιερόν Ευαγγέλιον, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπερ εμέου και έστιμου άξιος. Αφού λοιπόν αυτός ο φιλόστοργος δεσπότης ίναψεν εις την καρδία σου, εις τον θείον αυτού και σωτήριον έρωτα, σπεύσον όσον δύνασε το συντομότερον άρων των σταυρών σου και ακολούθησον αυτό προτού να ψυχρανθεί ο πόθος σου. Μην αφήσεις να φύρει την παρθενίαν σου θαρτός άνθρωπος, αλλά νυμφεύσου τον ουράνιον βασιλέα, να αγάλεσαι με ταυτού εις την αιώνιον ζωή. Η δε Ευφροσύνη ως ήκουσε ταύτα, εχάρη κατά πολύ και παρακάλεσεν αυτόν να την αξιώσει του αγγελικού σχήματος. Ο δε προθύμος εξετέλεσε το ζητούμενον και επιτελέσεις ευχήν εκούρευσεν αυτήν και την ενέδισε το μοναδικό σχήμα, δεόμενος του Θεού να την αξιώσει να τελειώσει τον πόθο της. Ούτω ποιήσας αυτός μεν απήλθε εις το ασκητήριόν του, εκείνη δε συλλογίζεται πού να υπάγει και πώς να κρυφτεί, δια να μην την έβρωσιν οι συγγενείς της και την εμποδίσωσιν. Τα αυτά διαλογιζομένη έκρινεν ότι αν απέλθει παρθενώνα η μοναστήριο γυναικών ή το ενδεχόμενο να την έβρωσιν. Όθεν εκδηθήσα την ιδίαν στολή, απέριψε νομού με τον χιτώνα και την γυναική ασθένεια και ενδύεται η σχήμα ανδρός ημάτιον σωτηρίου. Διαφεύγει της προσοχής των δούλων αυτής, εγκαταλυμπάνει οικίαν λαμπρά,
αργυρών, χρυσών, μαργαρίτα στε πάσαν απόλαυση, έτη δε απαρνείται πατέρα, μνηστήρα, συγγενής, καταφρονείς αρκώς ειδιπάθειαν και ειδονάς του παρόντος βίου και αναλαμβάνει των σταυρών του Χριστού των γλυκύτατων. Απελθούσα εις εκείνο το μοναστήριο, αυτήν ταύτην την ημέραν, καθημέραν, εκεί ανεχώρησε ο Παφνούτιος. Ο δε προεστός την ρώτησε κατά την τάξη πόθεν ήτο και τι εζεί. Η δε απεκρίθη. Σμάραγδος ονομάζομαι δέσποτα και είμαι ευνούχος εκ του παλατίου του βασιλέως Θεοδοσίου, επειδή δε ευαρύνθη τους θορύβους και την σύγχυση του βίου, ακούσας δε και την καλήν φήμην και τα σαρεδάς της αγιοσύνης σας, ήλθω να σας παρακαλέσω να με δεχθείτε εις την συνοδεία σας. Ο δε θεοφελής προεστός, εφρανθής εις τους λόγους και βλέπων του ήθους την ευκοσμίαν, είπεν εις αυτήν, ιδού το μοναστήριον τέκνον, και αν σου αρέσει παράμεινον, πλην επειδή είσαι πολύ νέος και δεν γνωρίζεις την των μοναχών κατάσταση, πρέπει να σου δώσουμε ένα γέροντα εις τον οποίο να υποταχθείς, έως να μάθεις τις πολυπίες αυτής την ακρίβεια. Η δε έκλαινε την κεφαλήν και υπεσχέθη να κάμει αόκνος πάντα τα προστασσόμενα όχι μόνο του γέροντος, αλλά και πάσης της αδελφότητος. Εκάλεσε ενώθεν ο ηγούμενος ένα σοφόν εις τα θεία και ενάρε τον γέροντα ονόματι Αγάπιον, ευρισκόμενο εις... φόβος Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε... εις το άκρον της απαθίας και λέγει αυτό. Δέξου τον νέον αυτόν εις την κέλη σου υποτακτικών και κάμε τρόπον να γίνει εναρωτάτερό σου. Υπετάσσε το δε η Ευφροσύνη στον γέροντα με πολλήν προθυμίαν και φρόνηση. Ο δε εχθρός και επίβουλος δαίμον ευθόνησε, ότι μία απαλή κόρη τον ενίκησε και εμηχανάτονας μικρύνει τον πόθο της, και ποτέ μέν της ενεθύμιζε την αγάπη του πατρός και των πόθων του μνηστήρος, πότε δε την δόξαν του κόσμου, των πλούτων και τη λυπήν της αρκός τρυφήν. Ειδών δε ότι δεν είναι δύνατο να χαυνώσει των τόνων της αρετής, έτρωσε τους άλλους μοναχούς εις έρωτα του κάλους της και βλέποντες αυτήν εσκανδελίζονται. Όθεν εφανέρωσαν ταύτα εις τον προεστώτα, ως της διέταξε των σμάραγδων να ησυχάζει σεν κελίων αναχωρητικών και ούτε αυτός να υπάγει αλαχού, ούτε άλλον αδελφό να υποδέχεται εις την κέρα του, ούτε να συνομιλεί με την από το σύνολο, αλλά να αναγνώσκει μόνος του την ακολουθίαν και ο αγάπης να του κομίζει τα προς την χρίαν, ού μόνον τα πνευματικά αλλά και τα σωματικά, του τέστη, τροφάς και ενδύματα. Εχάρη λοιπόν η μακαρία ότι ελυτρώθη πάσης ενοχλήσεως και πλέοναζε μάλλον εις την προς τον Χριστόν έρωτα, προς τη θύσα της νηστείας νηστείαν και διαγρυπνιών και προσευχών αγωνιζομένη περισσότερον, ώστε εθαύμαζε ο αγάπιος και το διηγείτο εις πάσαν την αδελφότητα. Ο δε πατήρ αυτής επανελθόν εις την οικίαν εκ της μονής και μη ευρών την φιλτάνητη του θυγατέρα, έκαμε μεγάλη εξέταση εις τους δούλους και τας παιδίσκας, ερωτών μήπως και απήλθεν εις την άτο συγγενών της. Εδέ απεκρίθησαν. Χθες μετά το δίπλον έκλεισε την θύραν του κοιτώνος αυτής και εκοιμήθη κατά το σύνηθες. Σήμερον δε το πρωί σύλθομεν και δεν την ευρήκαμε. Ευθύς δε έστειλε να ερωτήσει μήπως την επήρεν ο αραβωνιαστικός της, ο οποίος ακούσε στο ευνίδιον αυτό μήνυμα εταράχθη και δραμώνει στον Παφνούτιον, τον έβρεν να ξεσκίζει με τους όνυχας τα σιαγώνας του και να ανασπά το γένειόν του λέγον «Ήμι τέκνον μου φίλτατον, πώς να υπομείνω την στέρησήν σου, άλλον τέκνον δεν έχω, να λαμβάνω μικράν παράκληση. Εγώ σε ανέτρεφον με πόθον πολλήν, δια να έχω βακτηρίαν και βοήθειαν εις τος γύρας μου, και εσύ με εγκατέλειψες τον τρισάρθιον. Ήμι, ποιος εσκότησε το φως των οφθαλμών μου, ποιος επήρε τον πλούτο μου, ποιος λύκος ήρπασε την αμνάδα μου, ο Ευφροσύνη η χαρά της ψυχής μου, η πνοή και η ζωή μου και η άνεση. Τι σε τόλμησε να εγγύσεις το ευγενικό σου και ωραιότατο πρόσωπο, αλλά και ο μνήστορα αυτή σε θρύνει έτη περισσότερο. Βλέποντες δε ότι τα δάκρυα δι' αυτών και δεν είχαν καμία ωφέλεια, έστειλεν πεζούς και υπήσεις πάσαν χώραν και πόλην να ερευνήσωσιν εις την Λιβύην, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτον και απανταχού εις λιμένας και μοναστήρια εις πάντας τα σκρυψώνας. Αλλά μάτιν εκοπίαζαν ότι ο Κύριος την εσκέπαζε και δεν αφήκε να φανερωθεί όπως μη εμποδιστεί ο σωτήριος πόθος της. Αφού δε απειλπίστησαν δια την έβρεσιν αυτής, επλήστη έτη μάλλον η οικία θρήνων και οδυρμών και ως άγγις έβλεπεν ο Παφνούτιος κανέν κόσμο αυτής η ημάτιον ύξανε των οδυρμών και τα δάκρυα. Έδραμε δε και εις τον αγιώτα των ηγούμενων του μοναστηριού εκείνου και ρωτούσε αυτός μήπως την είδε. Και έρχεται λοιπόν προς αυτόν και πίπτων εις τους πόδας ευόησε. Ήμι πάτερ,
απόλυσα τον καρπόν των ευχών σου. Εχάθη η Ευφροσύνη από τον οίκον μου και δεν ξέβρι κανείς των δούλων τι έγινε. Όταν ήλθον εδώ εις την εορτή σας, την ημέραν αυτήν εστερήθην το φως των οφθαλμών μου. Λοιπόν, δέω μέσου, κάμε μου την χάρη, σκολάσατε πάσαν υπηρεσίαν της μονής δια την αγάπη μου και κάμετε κοινώς άπαδες εις τον δεσπότην παράκληση να μου αποκαλύψει τι έγινε η χαρά μου και η της ψυχής μου απόλαυσης. Δακρύσας όθεν και σπλαχνιστής αυτόν όσιος, συνάγει πάσαν την αδελφότητα, διηγείτε την θλίψη του φίλων των και προστάσει να νηστεύσει συν όλη την εβδομάδα και να προσεύχονται έως να αποκαλύψει την ή ο Κύριος εις ποιον τόπον ευρίσκεται το ζητούμενο. Ούτω λοιπόν επίησαν, αλλά ουδεμίαν οπτασίαν είδων, διότι η οσία Ευφροσύνη εδέε το αφετέρου να μην τη φανερώσει πως ο Κύριος. Όθεν παρεχώρησε ο ελεήμων και πολυέσπλαχνος Κύριος να βασανίζεται ο Παφνούτιος μάλλον και να πενθεί ο διρώμενος, παρά να παρηγορήσει αυτόν και να λυπήσει την ψυχήν εκείνη, η οποία τον επόθησε και δια την αγάπη του κατεφρόνησε πατρικήν αγάπη και πάσαν απόλαυση. Λέγει δε όσιος εις τον Παφνούτιο, μη λυπάσε τέκνον μου, μη τε αγενός και αφρόνος να οδύρεσαι, ως περί άπιστη μη έχοντες άλλη μακαριότητα ή μη μόνον την της παρούση ζωή. Αλλά πίστευσόν μη το γέροντι, ότι εις αγαθήν οδόν και θεοφιλία πήλθεν η θυγάτη σου, ότι αν δεν συνέβαινε ούτω, δεν θα μας κατεφρώνει ο Κύριος, αλλά θα μας εδείχνει τι εγίνετο. Όθεν δια να μην εμποδίσει τη σωτηρία της, τη σκεπάζει. Λοιπόν ευχαρίστη και προσκύνει την βασιλεία του, ελπίζω δε εις ολίγων καιρό να την είδεις εις την ζωήν ταύτην, εάν είναι εις ωφέλεια της ψυχής σου. Ημί δια να συναντηθείτε εις τον ουράνιον του Χριστού βασιλεία ή να συναγάλεστε αιωνίως. Παρηγορηθείς όθεν ο Παφνούτιος ολίγων απήλθε, αλλά και πάλι νύχθε το πολλάκις δια να βλέπει τους Αγίους άνδρας εκείνους και να λαμβάνει παρηγορία. Ημέρα την λέγει ο Ηγούμενος εις τον Παφνούτιο. Θέλεις να είδεις έναν αδελφό που έχομαι νέον την ηλικίαν, εις δε την αρετήν λίαν θαυμάσιον, ονόματι Σμάραγδαν, ως της είναι από ευγενούς οικογενείας και εγκατέλειψε τον πλούτον και τη δόξαν του κόσμου. Τα αυτά ακούσες εχάρι ο Παφνούτιος και οδηγηθείς υπό του αγαπείου απήλθεν εις το κελίον εκείνη. Η δε Ευφροσύνη ως είδε τον πατέραν της, έτρεξαν τα δάκρυά της ποταμιδών. Αλλά αυτός δεν την εγνώρισε, ότι από την πολλή νηστείαν και κακοπάθειαν, ήτο και η μορφή της ενηλαγμένη, και οι χαρακτήρες της όψεως μεταβεβλημένη, ενόμιζε δε ότι τον ελυπήθη δια την συμφοράν του και έκλαψε. Αφού δε έπαυσαν τα δάκρυα, έκαμε ευχήν κατά την συνήθειαν και ήτα λέγει στον Παφνούτιο. Πίστευσόν μη άνθρωπε, ότι αν είτο η θυγάτη του εις οδόν απολίας, δεν θα κατεφρώνει ο ελεήμων Θεός τα σευχάς και τα ελεημοσύνας και τα δάκρυά σου και τα σδεήσεις ημών των αμαρτωλών, του τέ καθηγουμένου και ημών πάντων δια την αγάπη σου. Αλλά πιστεύω εις τον Θεόν, ότι εξελέξατε την αγαθήν μερίδα, υπακούσασα το προστάγματι του Δεσπότου, λέγοντος εις το Ιερόν Ευαγγέλιο. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, και ουκ αποτασάμενος πάση της εαυτού, ουκ έστι μου άξιος. Όθεν μη λυπού, αλλά έχει υπομονή, δυνατός είναι ο Θεός να σου φανερώνει τι έγινε. Εν θυμίσου του Πατριάρχου Ιακώβου ως της κλάψας των ιών του Ιωσήφ, ως νεκρών πολυετός ηξιώθη να τον ίδιαν ελπίσως, εις το σάφτην δόξαν, όθεν μετέτρεψε τη λύπη εις αγαλίαση. Έχει και εσύ την ελπίδα σου εις τον Κύριον και σε βεβαιώ εν φόβο Θεού να είδεις την θυγατέραν σου πριν αποθάνεις. Ταύτα η πούσα απέλυσε αυτόν. Ο δε απελθόν προς τον ηγούμενον είπεν, ευχαριστώς οι Άγιοι Πάτε, ότι τόσον υφράνθη με τους λόγους του οσίου Σμαράγδου, ως περνά είδων τρόπων την αυτό το τέκνο μου. Έκαμε λοιπόν η Ευφροσύνη αγνώριστος εις το μοναστήριον χρόνους 8 και 30, και τότε εισθένησε. Ο δε Παφνούτιος έτυχεν εκεί εκθρίας προνοίας και ειδών κληρύνει το Σμάραγδον, έκλαψε πικρός λέγον, ήμι το αθλείο. Τις να με παρηγορήσεις το γύρας μου, 38 έτη είναι όπου έχασα το τέκνον μου και κανείς δεν μη έδωσε θάρρος και ελπίδα ότι θα το είδω, αλλά μόνον σοι φίλτατε αδελφέ. Τώρα δε ούτε εκείνο βλέπω, ούτε σένα έχω πλέον ως της, ήτο η παρηγορία της λύπης μου. Τώρα απελπίζομαι και δεν πιστεύω να είδω πλέον τη θυγατέρα μου. Η δε είπεν αυτό, διατί θλίβεσαι τόσον και απελπίζεσαι, έχει υπομονήν και υπόμεινον άλλας τρεις ημέρας να είδεις του Θεού τα θαύματα. Έμεινε λοιπόν ο Παφνούτιος, νομίζον ότι ο Κύριος απεκάλυψε εις τον Σμάραγδον το ζητούμενον και δια τούτο του είπε να μείνει τρεις ημέρες. Όταν έφτασε η τελευταία ώρα της οσίας Ευφροσύνης, εκάλεσεν αυτή ο Παφνούτιος και είπε,
επειδή ο παντοδύναμος Θεός οκονόμησε κατ' εμέως η θέλησε και με ηξίωσε να τελειώσω την καλήν μου πρόθεση, τώρα δε απέρχομαι στην αιώνιον αγαλίασιν διαναλάβω των ετοιμασμένων μυστέφανων, σήμερον θέλω να σε αλλάξω της φροντίδος. Όθεν γίνωσκε ότι εγώ είμαι η θυγάτη σου, και δια να μην με εμποδίσεις άλλαξα σχήμα, και μη ευοήθησεν ο Θεός και οικονόμησε να μην με γνωρίσεις. Και πάλιν τώρα σε έφερε δια να με είδεις, να παρηγορηθείς και να ταφιάσεις το σώμα μου. Όταν ήλθον εδώ εις την μονήν υπεσχέθην του Ηγουμένου, ως έχουσα πλούτων πολλήν, εάν υποφέρε έως τέλους, να αφιερώσω αυτόν εις την μονήν. Λοιπόν δε ο μέσου, εκπλήρωσε την υπόσχεσή μου, δώσεις τους πατέρας όσα ήθελες να δώσεις σε μέ, ότι είναι πολύ ενάρετοι άνθρωποι. Ταύτα δε υπούσα παρέδω και την ψυχήν αυτής εις χείρας Θεού. Ο Παφνούτιος εκπλαγής δια το προσδόκητον του πράγματος, έπεσεν εις την γήνος νεκρός, άφωνος και άλαλος. Ο δε αγάπιος ακούσα στα διατρέξαντα έδραμε και τον εράντισε με ολίγων είδων εις το πρόσωπο, αφού δε συνήλθε τον ηρώτησεν τι έπαθε. Ο δε έκλαιε λέγον, άφες με να ξεψυχήσω ότι είδον θαύμα εξαίσιο. Ήταν αστάς έβρεχε το Άγιον Λείψανον με τη ροή των δακρύων και έλεγε, ύμνη τέκνων γλυκύτατον, γιατί δεν με ομολόγησες πρώτερον, δια να έρθω κι εγώ να γίνω άθλιος συνεργάτης σου, αλλά έθλιψα στο σούτον τα σπλάχνα μου. Ήμι το αθλείο και άφωνο, πως ήγον εις τα σχήρας με το ζητούμενον και δεν το εινόησα. Τι να πράξω σήμερον, να εορτάσω και να εφρανθώ ότι σε έβρον ή να θρηνήσω το θάνατόν σου υποπαδρικών σπλάχνων οικόμενος, αλλά αμαρτία είναι να κλαίει τις εκείνους οι οποίοι λυτρώνονται από την λυπηράν ζωήν ταύτην και υπάγουσιν εις Κρήτωνα και αιώνιον. Μακαρία είσαι και όντως αείδημος, ότι σοφός και τεχνιέντος νικήσας τας πανουργίας και τας ενέδρας του δαίμονος και απολάβεις τον παράδεισο. Η μεν φύσης με αναγκάζει να κλαίω, αλλά θρηνούντα με χαρά διαδέχεται, μετατρέπουσα την Euphrosynē και τα δάκρυα και επιποθώ να αναχωρήσω του σώματος να έλθω εις τον παράδεισο. Να αγαλώμεθα πάντοτε καθώς ελπίζω εις την φιλανθρωπία του Θεού να με αξιώσει δια των σών ευχών και δεήσεων. Ταύτα ειδών ο αγάπιος συνόησεν ότι ο Σμάραγδος ή το ηθυγάτη του Παφνουτίου και σπεύσας το ανήγγειλεν εις τον προεστώτα και εισπάσαν την αδελφότητα. Όθεν έδραμον όλοι και διηγονίζω το ποιος να πλησιάσει πρώτερον εις εκείνο το Άγιον Λείψανον, όπως το ασπαστή διευλάβια. Εις δε ασκητής έχων τον ένα οφθαλμόν τυφλών ασπαστή στην Αγία Νότου Θαύματος ευρέθη με δύο οφθαλμούς και υποτεράστον αυτό κατενόησαν όσοι παρησίαν ηξιώθη προς Κύριον και ύψησαν μάλιστα την προς αυτήν ευλάβιον και δοξολογήσεται ικανός ενεταφίασαν εντύμως ως έπρεπεν εκείνο το ιερότο των λείψανων. Έλαμψε δε το πρόσωπο της Αγίας ως ήλιος. Ο δε Παφνούτιος από τότε δεν ανεχώρησε της μονής αλλά διεμήρεσε όλο του το χρήμα εις τροχούς, εις σχολεία και εις εκκλησίας και κρατήσας όσων εφάνει αρεστών κατόκισεν εις το μοναστήριον και γενόμενος μοναχός έμεινε εις το κελίον της Euphrosynē. Επέζησε δε ως μοναχός 10 έτη εναρετότατα και ευσεβέστατα. Μετά την τελευταίην τούτου, τον ενεταφίασαν εις το μνημείο της Euphrosynē, εις δόξα πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομε το φως το αληθινό, ενεράβομε πνεύμα επουράνιον, έβραμε πίστην αλήθειν, αδιέρετον τριάδα προσκυνώντας, αχ τη γαρή μας έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αήν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξε Συ, Κύριε, δόξε Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε, ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και άλλοι, και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό,
παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμε, Δέσποτε, φιλάνθρωπε, βαριέται των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξέσωσε εμάς των ουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον το φόβο σου πάντα σφρίστον την ημών. Ασφάλισε ημών τα διάρκεια. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ειρήνη προέλθομεν Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζον, τους επισημεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνω, εξού του Πατρός το φώτο, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Ως παρθένος φρονίμη και αδιάφθορος κατηγήθης οσίως το ζωοδότη Χριστό και προσχέρον την κλειδίν εμφρόνος έλειπες, όθεν εν μέσω των ανδρών ως αμόλυντος αμνάς εξέλαμψας Εφροσύνη και του βελίαρ τα κέντρα την πολιτεία σου απίμπλυνας. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνήμων και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημόντων, εν την πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών, του ιερού ναού τούτου, έτι δε και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων, τα δώρα τα αυτά, μετά των οικείων αυτών, Δωροθέας Κωνσταντίνου, Ιορδάνας Κυριάκου Σημειών, Δωροθέας Χρήστου Ευδοξίας Μαγδαληνής, Παναγιώτου Κυριάκου Σάβα Ελευθερίου Σημειών, Μαρίας Ελευθερίας Άννας Αβραάμ Σοφίας Μαρίας Ελευθερίας, Ιωάννου Νικολό Ευαγγελίας Τηλιανού, Αρκοντίας Γεωργίας, Θωμάς Γεωργίου Παναγούλας Νικολάου Ελένης Γεωργίας, Σωτηρίου Θεών Νικολίτσας Θωμά Ελένης, Δημητρίου Ελένης Μαρίας Ελένης, Αργυρός Ιωάννου Ευαγγελίας, Δήμητρα Ελένη Μαρία αδελφών τέκνων εγγονών, Νικολάου Δήμητρας Δημητρίου Εκατερίνης, Δήμητρας Νικολάου Αλεξάνδρου Καλομήρας,
Αγγελικής Ιωάννου Δήμητρας Γεωργίου και λοιπόν συγγενών, των δούλων του Θεού Νικολάου, Δήμητρας Δημητρία Κατερίνης, Δήμητρας Νικολάου Αλεξάνδρου Καλομήρας, Αγγελικής Ιωάννη Δήμητρας Γεωργίου και των συγγενών, Χρήστου Κυριακής Βασιλικής Λεωνίδας Κωνσταντίνου Δημήτριος Παναγιώτης, Κατερίνη Κωνσταντίνος Αθανάσος Μανθαίος Βικτόρια, Εφροσύνη Νικόλαος Ιωάννης, Ιω Βασίλης, Βασιλικής Σωτηρίας Χρήστο Μαρίας Μαρίας Χρήστος Ιωάννης, Διονύσης Σταματία Κυριάκος Κωνσταντίνας Γεώργιος Λευτέρης, υγείας και βοήθειας πέρα αυτών υπομένων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώρα από αργήν λιμονιμόσιμο καταποδίδουν πυρός μακέρας επιδρομήν Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηρημών οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενόμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Αμήν. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Συ Κύριε. Δέσποτα πολυέλεη Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγιάς Αυτομετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Θείων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, και εσύ εστου τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μεροβλήτου, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πιλουσιώτου του Γέροντος και Χιοπολίτου του Στρατιλάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφροσύνησης και την Ιεράνθια μνήμην επιτελούμεν, των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ού και την Ιεράνθια Λειτουργίαν επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Οικετευωμέν σε αιμών ευπρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών, δώρησε μη την αύστον παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάσον τη σκέπη των πτερήγωσον, αποδίωξον αφημών πάντα εκτρών και πολέμιν, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου άπανη και σώσον τα συχάσιμων, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεότοκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Της κοινίας σου, ότι σωτήρα έτεχες των ψυχών ημών.
Κυρίου δεϊθώμε. Κύριε ελέησο. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και τους εξ αυτών πέντε της χιλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθενον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη εν τη σύκης των ορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων, πληθύνων και τρέφων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λούσι επτό και σαν και επίνασαν ιδέν εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Λούσι ευτόχευσαν και επίνασαν ιδέν εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθώ. Λούσι επτώχευσαν και επίνασαν ιδέν εξητούντες των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθώ. Του Κυρίου δεϊθώμεν. Κύριε ελέησο. Ευλογητός Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου τον Αγίον ο χώρος εύρε πηγή τη ζωή και θύραν παραδείσου ευρωκαγό την οδόντια της μετανοίας το απολόλος πρόβατον εγώ ημί ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου εικόνιμη της αριτοδόξη σου ή και στίγματα φερόπτεσματων η κτήρισον τον σοπλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύες πλαχνία και την ποθήνη πατρίδα παράσχομη παραδείσου πάλι ποιον πολίτην με. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου ο πάλε με εκμειών το πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψες εις γυναίξης ελήφθη εις το καθομοίως συνεπανάγαγε το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου ανάπασον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψου συνοσταστήρες των και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνησόμεν βόντες Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασο. Και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαίρεσαι μνη
Η Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, εις γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρία, δια σου εύρημεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Φυλάζον αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν, την πάραση φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατάβασης άδειν και τα σωδήν αλήθεια των πεπαιδημένων. Αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παυσώ. Και νικαία είχε εις τους αιώνες των αιώνων να μην η μόνη αγνή και αχράντος παρθένος η Θεόνας προσκύσασα. Πρέσβευε τους Αθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεμεθά σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτόν, Παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξε την ψυχήν αυτού, εν θα ειδικεί αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των ουρανών και άφηστον αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και θεματισόμεθα, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάν και πάσης σαρκός, ο το θάνατο καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωή το κόντρο εσάμεν. Αυτός Κύριε ανάπαυσαν και την ψυχή του κεκοιμημένου δούλου σου Πέτρου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα οδύνη λύπη και στραγμός. Το παραυτού πράξεν λόγο έργο διανοίας αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός σου χώρισε, ότι ο καέστην άνθρωπος ζήσει και έχω αμαρτήσει σε γαρμόνες εκτός αμαρτίας υπάρξης. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ονόμα σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δε ηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου Χριστού
και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων Κυρίου δεηθόμεν ότι εσύ Ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπαση του κεκοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σου ημνή με εξωμακάρς και ύμνηστη αδελφέ ημών. Αιωνία σου ημνή με εξωμακάρς και ύμνηστη αδελφέ ημών. Αιωνία σου ημνή με εξωμακάρς και ύμνηστη αδελφέ ημών. Αιωνία ημνή ημνή. Αιωνία ημνή. Αυτού η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτού η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Θάνατος, τότε τον Άδη ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος ότε φέκε τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκνάβγαζον ζώδοντα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον ευλογία Κύριου κέλεος έλθε εφημάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες του Παναχράντου και Παναμού Μαγιές Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Εζωοποιού Σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Εζωοδόχου Τάφου προστασίας του Τιμίου Θείων Επουρανία δυνάμενα σωμάτων οικεσίας του Τιμίου Δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνες, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πιλουσιώτου του Γέροντος και Αιχαιοπολίτου του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων εν το Ιερό Ναό τούτο. Ημάς δε λέει και σώσου τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Καλημέρα σας χρόνια πολλά και τα δικά σας δικά μας έτη να είναι πολλά ευλογημένα ο Θεός να μας έχει καλά να μας διορθώνει τα λάθη μας, να μας χαρίζει μετάνοια, υγεία, υπομονή, ελπίδα, πίστη και να μας δίνει αυτές τις ευλογίες για να μπορούμε να τις γευόμαστε όχι τόσο στη γη, αλλά εν το ουρανό. Σήμερα τελέστηκε ένα όμορφο, συγκινητικό μπορώ να πω, μνημόσυνο ενός πολύ ωραίου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που η σύζυγός του συνέχεια ερχόταν στην εκκλησία και με την πίστη της, την ελπίδα της, σταυρωνότανε το μπλουζάκι το οποίο έφερνε
Και εκείνο που ήθελα να πω και προσευχότανε συνέχεια κάθε μέρα και το μεγάλο θαύμα κατά την σύζυγό του, κατά τους ανθρώπους, αλλά και κατά όλους αυτούς οι οποίοι τον γνώριζαν, ήταν ο Θεός, τον κρατούσε όσο έπρεπε στη ζωή. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, για να έρθει η ώρα μετά και η στιγμή, αφού θα ήταν έτοιμος, έτσι όπως ο Θεός ήθελε, να τον πάνε ψηλά και να τον έχει εκεί στον Παράδεισο, μαζί στην χώρα των ζώντων, στη χώρα του Παραδείσου, στη χώρα του Κάλους. Και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου ο Θεός να τον αναπαύει. Και βέβαια πιστεύω ότι σήμερα στο 40ήμερο του μνημόσυνο αγάλεται και η δικιά του η ψυχή, όταν βρίσκεται το μνημόσυνο του και η ψυχή του μέσα στη φύση. Έτσι πιστεύω ο Θεός πάντοτε να τον αναπαύει, και σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και προσευχηθήκατε μαζί μας και εγώ μαζί σας, εύχομαι να αξιώνει ο Θεός τον καθένα από μας αυτά τα οποία ζητάει η καρδιά του πολλές φορές, αλλά πολλές φορές δεν είναι σύμφωνο η χάρη του Θεού, αυτά που ζητάει ο άνθρωπος, αλλά αυτά που θέλει ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα άνθρωπο, από εμάς. Αύριο το πρωί θα έχουμε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Κυριακή είναι, και αύριο Κυριακή θα χτυπήσουν οι καμπάνες χαρούμενα το απόγευμα, που θα έχει στις 7 η ώρα τον κατανυχτικό πανηγυρικό εσπερινό των Αγίων Ισιδώρων. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, είναι μια τοπική εορτή εδώ στην Εκκλησία μας, είναι μια πολύ μεγάλη έτσι εορτή για μας, πολύ μεγάλη μέρα, διότι και οι δύο Άγιοι μαζί, και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, αλλά και ο Άγιος Ισίδωρος ο Χιοπολίτης, εορτάζουν και οι δύο Άγιοι μαζί. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν τους εόρταζαν, εόρταζε μόνο ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης στις 4 Φεβρουαρίου και στις 14 Μαΐου ο Άγιος Ισίδωρος ο Χιοπολίτης. Όμως οι Άγιοι φαίνεται ήθελαν, κατόπι πολλών παρουσιών και θαυμάτων, και βέβαια είναι ένα ρολόι, μπορώ να πω, το ημερολόγιο των Αγίων Ισιδώρων, αφού 4 του Φεβρουαρίου είναι γιορτή του Αγίου του Παππού, του Αγίου Ισιδώρου, και μετά από 4 μήνες είναι ο Μάιος, όπου είναι του Αγίου Ισιδώρου του Χιοπολίτου. Μετά από 4 μήνες είναι των Αγίων Ισιδώρων, και μετά από 4 μήνες ξαναρχίζει πάλι, είναι ένα ολόκληρος κύκλος, αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ ευλογημένο, αφού ο Τίμιος Σταυρός είναι στην Εκκλησία μας, δεν ξέρω πώς και τι, ο Θεός ξέρει, ο Θεός επιλέγει, αυτός καθοδηγεί, την χάνει με το παλαιό ημερολόγιο να είναι του Τιμίου Σταυρού, 27 Σεπτεμβρίου. Τη Δευτέρα λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου, θα είναι και ο Τίμιος Σταυρός εδώ για προσκύνημα, αν θέλει ο Θεός, και είμαι και εγώ έτσι ενδυνάμει, να το πω καλά, θα τον κρατήσω στα χέρια μου, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Όμως μαζί με στη Θεία Λειτουργία ο Τίμιος Σταυρός θα είναι, αυτό κρατήσατε το, θα είναι για προσκύνημα, και όποιοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να τον προσκυνήσετε, να πάρετε τη χάρη, την ευλογία του. Αυτός ξέρει τα πάντα, εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ είμαι ένας απλός παπάς, το μόνο που κάνω είναι να προσεύχομαι και απλά να καθοδηγούμε, να το πω έτσι, όσο είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν την Κυριακή το πρωί θα έχει πανηγυρική Θεία Λειτουργία, το βράδυ της Κυριακής μετά τον Εσπερινό θα έχει νυχτερινή Θεία Λειτουργία, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός όπως σήμερα, ακόμα πιο καλοκαιρινός, και τη Δευτέρα το ίδιο. Οπότε οι προσευχές όλων σας, όλων μας, πιστεύω να εισακουστούν προς τον Ουράνιον Πατέρα, και την Δευτέρα το πρωί θα έχουμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα βέβαια θα έχουμε τον Εσπερινό, τη Λιτανία της εικόνας εδώ στην αυλή του ναού και της ωραίας εικόνας που φτιάχτηκε κατόπιν υποδείξεως και θαύματος ο Άγιος Ισίδωρος ο ένας, ο Άγιος Ισίδωρος ο άλλος, και στη μέση ένας ο Σταυρός,
ο δικός μας ο Σταυρός, μία πολύ ωραία αγιογραφημένη εικόνα κατόπιν επεμβάσεως των Αγίων και με την απλότητα και τη χάρη την οποία αγιογράφησε ένα πολύ γλυκό και όμορφο κορίτσι, όπου στη μέση, επειδή δεν υπήρχαν τα χρήματα για να βάλει να φτιάξει ασημένιο τον Σταυρό, αυτό είναι το φοβερό, γι' αυτό η εικόνα αυτή είναι με τεράστια αγάπη, έχει τεράστια τεράστια αγάπη. Πιστεύω ότι θα κάνει και πολλά 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 έτσι θαύματα ή θαυμαστά. Φτιάχτηκε από αλουμίνιο, από αυτά που είναι για τα φαγητά και τα λοιπά, μιας χρήσεως, και το σκάλισε τον Σταυρό. Θα το δείτε κι εσείς, παλαιότερα βγάζαμε την εικόνα αυτή, θα τη βγάλουμε όμως αύριο το απόγευμα να δείτε αυτή την εικόνα. Όσοι μπορείτε να έρθετε το απόγευμα, μπορείτε να έρθετε. Την Δευτέρα το πρωί είναι εργάσιμη μέρα, αλλά μετά την εργασία ο ναός θα είναι όλη την ημέρα ανοιχτός, δεν θα κλείσει καθόλου τη Δευτέρα. Τιμή σένα και για τους Αγίους Ισιδώρους, και στο τέλος θα τελειώσει μετά τη Λιτανία με την μοναδική παράκληση την οποία έγραψε ο Χαράλαμπος Μπούσιας, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία κάνετε, τα οποία δίνετε, τα οποία προσφέρετε στον Ιερό μας Ναό. Έτσι προχωράμε σιγά σιγά, σιγά σιγά. Τώρα από Δευτέρα, από Τρίτη, μάλλον όσοι θα είσαστε εδώ την Τρίτη, την επόμενη μέρα των Αγίων Ισιδώρων, θα δείτε το εικονοστάσι λίγο που θα φτιάχνετε, και αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση που μου είπε ο αγαπημένος μας Πετράς ο Μανώλης, ότι δεν θέλω να φύγεις αλλά θέλω να λειτουργείς το εικονοστάσι, και εγώ με την Πέτρα μαζί με σένα με τη Θεία Λειτουργία θα το φιλοτεχνούμε. Πιστεύω ότι θα είναι μοναδικές στιγμές όποιοι είναι εδώ. Έτσι πιστεύω. Συγκινιέμαι κάθε φορά που φτιάχνετε κάτι εδώ σε αυτό το χώρο ή που φυτεύετε. Χαίρομαι διότι αυτά αφήνουν εποχές. Εμείς οι άνθρωποι φεύγουμε. Είμαστε από σάρκα και οστά, έτσι όπως ήρθαμε, έτσι φεύγουμε. Αυτά όμως θα μένουν εις αιώνας αιώνων. Πέτρες είναι, δεν χαλάνε, αλλά είναι και τα πνευματικά τα οποία ακολουθάνε, τα οποία τα κάνουνε θαυμαστά και θαυματουργά. Είναι ανάλογα την χαρά και την πίστη και την ελπίδα του κάθε ενός ιερέως, του κάθε ενός ανθρώπου λαϊκού, του κάθε ενός ανθρώπου μικρού ή μεγάλου, το οποίο θέλει να φτιάξει κάτι για να μένει σε αιώνα σε αιώνα. Εδώ αυτός ο χώρος είναι χώμα, είναι μπάζα, είναι πέτρες, είναι καλοπιστικός χώρος, έχει και παρίσια, πέφτα, έχει πολλά φυτά, έχει καρποφόρα, έχει όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτόν τον επίγειο παράδεισο. Πολλές φορές λέγω ότι αν γνωρίζετε τους Αγίους Ισιδώρους, θα γνωρίζετε μάλλον ότι κάπως έτσι θα είναι και ο ουράνιος παράδεισος. Εάν είναι έτσι, τότε σίγουρα είμαστε στον επίγειο παράδεισο και με μία σκάλα που μπορούμε να ανέβουμε να γνωρίσουμε τον ουράνιο παράδεισο. Πώς θα ανέβουμε και πώς θα το γνωρίσουμε? Με τον αγώνα μας, με την καρτερία μας, με τις δοκιμασίες, με την πίστη μας, με το θαύμα, το κάθε θαύμα, το καθημερινό που θα τυχαίνει σε μας. Έτσι προχωράμε, έτσι επιβιώνουμε, μέχρι που να θέλει ο Θεός. Ο Θεός και πάλι να είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, για όλα πάρα πάρα πολύ, που ερχόσαστε, που μας αγαπάτε, που σας αγαπάμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, πολλές φορές πιθανόν να σας στενοχωρούμε, και εγώ πρώτος και τελευταίος είναι που ζητάω πάντοτε συγχώρεση από όλους σας, γιατί είμαι λειτουργός, και όταν λέμε αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν,
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο ιερέας προς τον λαό είναι να ζητάει συγγνώμη από το Θεό και από τους ανθρώπους για να ξεκινήσει η τελετουργία της Θείας Λειτουργίας. Χωρίς συγγνώμη ο ιερέας δεν μπορεί να προχωρήσει και να δει τα άδελα και τα κρύφια τα οποία συμβαίνουν στην Αγία Τράπεζα. Δεν μπορεί να προχωρήσει ποτέ και κανένας αν δεν ζητήσει συγγνώμη πάνω απ' όλα από το Θεό, και μόνο ο καθένας από μας ξέρει πώς και τι, αν μπορούμε να ζητάμε φωναχτά συγγνώμη ή κλείνοντας τα μάτια και κλαίγοντας ασταμάτητα να ζητάμε το συγγνώμη, γιατί όπως και να είναι ο Θεός μας ακούει. Μάλιστα βλέπετε ο Κάιν με τον Άμπελ, ο αδερφός σκότωσε τον αδελφό, δεν τον έβλεπε κανένας, τον έβλεπε όμως το μάτι του Θεού, και εκεί υπήρξε η δίκαιη τιμωρία, υπήρξε το δίκαιο. Γιατί όμως ο ένας αδελφός σκότωσε τον άλλο? Αυτά είναι τα προπατορικά αμαρτήματα τα οποία υπάρχουν και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν ανά τους αιώνες των αιώνων. Ο αδελφός των αδελφών, ο πατέρας το παιδί και το παιδί τον πατέρα, ο φίλος τον φίλο, ο συγγενής τον συγγενή, ο ξένος τον ξένο, όλα αυτά είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα από τη ζωή του Χριστού. Όμως αυτός είναι ο ανθρώπινος λογισμός και εμείς δεν μπορούμε να πάμε πολλές φορές κόντρα στον ανθρώπινο λογισμό, αλλά προσπαθούμε σαν άνθρωποι να ζήσουμε αυτό που εμείς θέλουμε, εμείς νομίζουμε, αλλά και σύμφωνα άλλοι άνθρωποι με το θέλημα του Θεού, με την οικονομία του Θεού. Τι γαροφελήσει άνθρωπον όταν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ας μας το δώσει αυτό ο Θεός, να ζημιώσουμε την ψυχή μας και να όσο μπορούμε σε αυτή τη ζωή να εργαζόμαστε τα έργα τα καλά και όχι τα έργα του σκότους. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε όλοι μας. Ας πάρουμε μία ανάσα, ένα ωραίο οξυγόνο από τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο λόφο του Λυκαβητού. Παρακολουθήσαμε όλοι παρέα μαζί και προσευχηθήκαμε την Θεία Λειτουργία εις μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφροσύνης, Οσίας Εφροσύνης και των σύν αυτών εορταζομένων Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα. Τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδώρων βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Αυτή,
Θανασία,